Ακόμα με μαλώνεις που έδωσε τη μάχη που θα κρίνει μονομερή στην τύχη μας. Να φύγουμε, Κρισπίν. Όχι! Αρκετές φορές το σκάσαμε. Σήμερα θα κρυθεί η τύχη μας. Σου έδωσα τον έρωτα. Δώσε μου τη ζωή. Μα πώς θα σωθούμε? Τι μπορώ εγώ να κάνω? Τίποτα για την ώρα. Φτάνει να δεχτούμε αυτό που οι άλλοι θα μας προσφέρουν. Στοχά σου πόσα συμφέροντα δημιουργήσαμε γύρω μας. Τώρα όλοι θα τσακιστούν να μας σώσουν. Επιτρέπετε, κύριε Λέαν. Ω, κυρία Σιρήνα, εσύ στο σπίτι μου. Το βλέπετε σε ποιο κίνδυνο εκθέτω τον εαυτό μου. Οι κακές γλώσσες θα πούν πως πήγα στο σπίτι ενός όμορφου και ελκυστικού άνδρα. Α, ο αφέντης μου θα κάνει τους κακόγλωσσους να βουβαθούν, αν κανείς τολμήσει να προσβάλλει το τιμημένο σε όνομα. Ο αφέντης σου? Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Οι άντρες είναι τόσο άπιστοι. Όμως τίποτα δεν με σταματάει εμένα όταν είναι να σας υπηρετήσω. Τι μαθαίνω, κύριε? Πήγα να σας σκοτώσουν. Δεν ακούει πια κανείς τίποτα άλλο από αυτό. Και η Σίλβια, η καημένη κοπέλα, πόσο σας αγαπά. Θα ήθελα να ξέρω τι μάγια της κάματε για να σας αγαπήσει με αυτόν τον τρόπο. Ο αφέντης μου ξέρει πως όλα τα χρωστά στη φιλία σας. Δεν θα έλεγα πως μου χρωστά και λίγα. Πάντα μου μίλησα για αυτόν όπως δεν όφυλα, χωρίς να τον ξέρω αρκετά. Πολλά τόλμησα για χατήρι σας. Αν τώρα δεν κρατήσετε τις υποσχέσεις σας... Αμφιβάλλετε για τον αφέντη μου. Δεν σας έχει δώσει ένα γραμμάτιο υπογεγραμμένο με το χέρι του? Καλό χέρι και καλό όνομα. Θα ρεις πως δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον μας? Εγώ δείχνω εμπιστοσύνη και δεν αμφιβάλλω πως ο κύριος Λέανδρος θα κρατήσει το λόγο του. Όμως οι μέρες είναι δύσκολες και αν σήμερα μου έδινε τα μισά από όσα μου είχε τα μένα, θα έχανε ευχαρίστως τα άλλα μισά. Σήμερα λέτε? Μάλιστα. Η μέρα είναι σημαδιακή. Σήμερα κλείνουν 20 χρόνια αφού του έχασα το δεύτερο άντρα μου, που ήταν ο πρώτος και μοναδικός έρωτας της ζωής μου. Τον κακόμοιρο τον πρώτο. Τον πρώτο μου τον έδωσε με το ζόρι ο πατέρας μου. Εγώ δεν τον αγάπησα και μόνο τούτο μπόρεσα να του μείνω πιστή. Αχ, πόσα δεν μπορείτε εσείς, κυρία Σιρήνα. Αλλά ας αφήσουμε τις λυπητερές αναμνήσεις. Ας μιλήσουμε για ελπίδες. Ξέρετε πως η Σίλβια ήθελε να έρθει εδώ μαζί μου. Εδώ, σε αυτό το σπίτι. Πώς σας φαίνεται? Τι θα έλεγε ο κύριος Φασούλης? Καθώς όλη η πόλη είναι ξεσηκωμένη εναντίον του, θα ήταν αναγκασμένος να σας παντρέψει. Όχι, μην την αφήσετε να έρθει εδώ. Σταματάτε. Καταλαβαίνετε πως ο αφέντης μου δεν λέει αυτό που αισθάνεται. Το καταλαβαίνω. Τι δε θα δίνει και εκείνος να δει τη Σίλβια στην αγκάλη του για να μην χωριστούν ποτέ πια. Τι δε θα δίνει, δεν το ξέρετε. Το ρωτάω. Ω, κυρία Σιρήνα, αν ο αφέντης μου βάλει σήμερα στεφάνι της Σίλβιας, σήμερα κιόλας θα πληρώσει όσα έχει τα μένα. Και αν δεν τις βάλει? Τότε όλα τα χάνετε. Κοιτάξτε και μόνοι σας που είναι το συμφέρον σας. Σώπα, Κρισπίν, φτάνει. Δεν μπορώ να βλέπω να παζαρεύεται ο ερωτάς μου. Πηγαίνετε, κυρία Σιρήνα. Πέστε στη Σίλβια να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα της. Να μην έρθει εδώ με κανένα τρόπο. Να με ξεχάσει για πάντα. Εγώ φεύγω σε μέρη από όπου δεν θα ξανακουστεί το όνομά μου. Το όνομά μου? Έχω άραγε όνομα εγώ? Δεν θα σοπάσεις! Μα τι τον έπιασε? Τι τρέλα είναι αυτή? Ελάτε στα λογικά σας, κύριε Λέανδρε. Να αρνιέστε με αυτόν τον τρόπο μια τόσο μεγάλη τύχη. Και δεν πρόκειται μονάχα για λόγους σας. Σκεφτείτε πως υπάρχουν κι άλλοι που τα έπαιξαν όλα για όλα πάνω στο χαρτί σας. Μα δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε έτσι μια κυρία που τόσο έχει εκτεθεί για να σας εξυπηρετήσει. Όχι, δεν θα κάνετε τέτοια παλαβομάρα. Θα την παντρευτείτε τη Σίλβια, κύριε Λέαντε. Αλλιώς θα βρεθεί κάποιος που θα σας ζητήσει λογαριασμό για τις απάτες σας. Δεν είμαι και τόσο μονάχη στον κόσμο όσο νομίζετε. Κυρία Σιρήνα, έχει δίκιο. Αλλά πιστέψτε με, κυρία μου, πως ο αφέντης μου μίλησε έτσι μόνο και μόνο επειδή τον πρόσβαλε η δυσπιστία σας. Δεν έχω δυσπιστία. Η μόνη αφορμή είναι, όχι όλα πρέπει να τα πω, είναι που ο κύριος Φασουλής δεν πιάνεται κορόιδο. Και μπρος στην κατακραυγή που ξεσήκωσες εναντίον του με το χθεσινοβραδινό σου τέχνασμα. Τέχνασμα, είπατε? Α, με τι, όλα τα ξέρουμε.
Ένας από τους μαχαιροβγάλτες είναι συγγενής μου και τους άλλους τους γνωρίζω προσωπικώς. Λοιπόν, ο κύριος Φασουλής δεν έχασε καιρό και τώρα ψιθυρίζεται πως πληροφόρησε την αστυνομία ποιοι είστε και σας έχει στο χέρι. Λένε συνάμα πως έφτασε από την Πολόνια μια δικογραφία. Και ένας ντοτόρος του διαβόλου από κοντά. 3.900 φύλλα. Όλα αυτά τα έχουν σίγουρα και τα φωνάζουν. Κοιτάξτε λοιπόν, αν μας συμφέρει να χάνουμε καιρό. Μα και ποιος παταλά και τον χάνει τον καιρό του. Γυρίστε στο σπίτι σας. Πέστε στη Σίλβια. Σίλβια βρίσκεται εδώ. Ήρθε μαζί με την Κολομπίνα. Πέρασε και αυτή για κοπέλα της συνοδείας μου. Τώρα περιμένει στον προθάλαμο. Της είπα πως είστε βαριά πληγωμένος. Ω Σίλβια, ψυχή μου. Δεν σκέφτηκε παρά πως μπορεί να πεθάνετε. Δεν λογάριασε κανένα κίνδυνο. Είμαι ή δεν είμαι φίλη σας, ε? Είστε αξιολάτρευτοι. Γρήγορα, γρήγορα, έλα. Ξαπλώσου εδώ. Κάνε το λαβωμένο, κάνε το λίγο θυμισμένο. Πρόσεξε, πρόσεξε, γιατί στην ανάγκη θα σε κάνω εγώ να λίγο θυμίσεις τα αλήθεια. Μάλιστα, μάλιστα, με έχετε στο χέρι, το βλέπω. Μα τη Σίλβια δεν θα την έχετε. Ναι, θέλω να τη δω. Πέστε της να έρθει. Και εγώ θα τη σώσω παρά τη θέλησή σας. Τη θέλησή σας κι όλων, ακόμα και τη δική της. Καταλαβαίνετε πως ο αφέντης μου δεν τα αισθάνεται αυτά που λέει. Δεν τον έχω και τόσο σαχλό, μη δε για τόσο παρευώ. Έλα μαζί μου. Σίλβια. Σίλβια μου. Δεν είσαι πληγωμένος? Όχι, καθώς βλέπεις. Ήταν μια απάτη. Μια απάτη παραπάνω για να σε φέρουν εδώ. Μα μη φοβάσαι. Γρήγορα θα έρθει ο πατέρας σου και αμέσως θα φύγεις μαζί του, χωρίς να σου δώσω άλλη αφορμή να με κατηγορήσεις. Στο μόνο που έσφαλα είναι που τάραξα την ψυχή σου με μια ψευδαίσθηση που θα σου μείνει σαν ανάμνηση από κακό όνειρο. Τι λες, Κιλέανδρε, η αγάπη σου δεν ήταν αληθινή? Ναι, η αγάπη μου, ναι. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορώ να σε εξαπατήσω. Φεύγα από εδώ αμέσως, προτού κανένας άλλος μάθει πως ήρθες. Τι φοβάσαι, δεν είμαι ασφαλισμένη στο σπίτι σου. Εγώ δεν δίστασα να έρθω. Τι κίνδυνος υπάρχει όταν είμαι μαζί σου? Κανένας. Έχεις δίκιο. Η αγάπη μου σε προστατεύει ακόμα και από την αθότητά σου. Δεν θέλω να γυρίσω στον πατέρα μου ύστερα από τη φρικτή πράξη του. Όχι, Σίλβια. Μην κατηγορείς τον πατέρα σου. Δεν είναι ένοχος. Αυτό ήταν μια άλλη απάτη. Άλλο ψέμα. Φεύγα από μένα. Φεύγα. Ξέχασε τον άθλιο τυχοδιώκτη που δεν έχει όνομα. Που τον κυνηγάει η δικαιοσύνη. Όχι, όχι, δεν μπορεί να είναι έτσι. Η διαγωγή του πατέρα μου με έκανε ανάξια για την αγάπη σου. Αυτό είναι, το κατάλαβα. Αχ, αχ, δυστυχία. Ω, Σίλβια, Σίλβια. Πόσο σκληρά είναι τα γλυκά σου λόγια. Πόσο σκληρή είναι η αθώα εμπιστοσύνη της καρδιάς σου, που είναι άμαθη στο κακό. Αφέντη! 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 Έρχεται ο κύριος Φασουλής! Ο πατέρας μου! Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ θα σε παραδώσω σε εκείνον με το χέρι μου. Όμως πρόσεξε! Γιατί δεν έρχεται μονάχος, παρά με μερικούς άλλους και τη δικαιοσύνη μαζί του! Αν σε βρουν εδώ μαζί μου, σίγουρα εσύ τους προειδοποίησες. Μα δεν θα πετύχεις το σκοπό σου. Εγώ! Κάθε άλλο! Αλλά τα πράγματα σκουραίνουν και φοβάμαι πως κανείς πια δεν μπορεί να μας σώσει. Εμάς όχι! Ούτε και θα το επιχειρήσω. Αλλά τη Σίλβια ναι! Σίλβια, Σίλβια, πρέπει να κρυφτείς. Έλα εδώ. Και εσύ. Μη φοβάσαι για μένα. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί φτάνουν. Κοίτα, Κρισπίν, κοίτα να μάθεις τι θέλει όλος αυτός ο κόσμος. Πρόσεξε μονάχα να μην μπει κανείς εδώ ώσπου να γυρίσω. Οχ, δεν έχει άλλη έξοδο. Αφέντη, αφέντη, στάσου. Στάσου, μην σκοτώνεσαι. Δεν σκοπεύω να σκοτωθώ, μήτε να το σκάσω. Σκοπεύω να σώσω τη Σίλβια. Αφέντη, αφέντη. Πάλι καλά. Νόμισα πως πήγαινε να γκρεμιστεί, μα εκείνος πήγε κατά πάνω. Ας ελπίσουμε λοιπόν, αφού θέλει ακόμα να πετά. Αυτή είναι η περιοχή του. Η δικιά μου εμένα είναι να βρίσκομαι κάτω στη γη. Τώρα πιότερο παρά ποτέ πρέπει να στεριωθώ απάνω της. Φυλάγεται καλά τις πόρτες! Να μην ξεφύγει κανείς! Άνδρας ή γυναίκα! Σκύλος ή γάτα! Πού είναι! Πού βρίσκονται αυτοί οι ληστές, αυτοί οι φωνιάδες! Δικαιοσύνη! Δικαιοσύνη τα λεφτά μου! Τα λεφτά μου!
Είναι αληθινά όσα βλέπουν τα μάτια μου, Κρισπίν! Είναι μπορετά όσα συμβαίνουν εδώ! Δικαιοσύνη! Δικαιοσύνη! Τα λεφτά μου! Τα λεφτά μου! Να τους πιάσουν! Να τους δέσουν! Δεν θα γλιτώσουν! Δεν θα μας ξεφύγουν! Τι είναι αυτά! Πώς παραβιάζεται έτσι η κατοικία ενός άρχοντα, ε! Για καλή σας τύχη απουσιάζει ο αφέντης μου! Μπούλαστο εσύ, μπούλαστο! Γιατί είσαι ο συνένοχος του, μαζί θα πληρώσετε! Τι συνένοχος! Εγκληματίας όσο και ο τάχα αφέντης του! Τούτος είναι που με απάτησε εμένα! Τι σημαίνουν όλα αυτά, Κρισπίν! Τι σημαίνουν! Έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι, Κρισπίν! Τι λες τώρα, Κρισπίν, ε! Νόμισες πως θα περνούσαν σε μένα οι κατεργαριές σου, ε! Ωστε, εγώ έβαλα να σκοτώσουν τον αφέντη σου, ε! Ωστε, εγώ είμαι ο γεροτσικούνης που πάει να θυσιάσει την κόρη του, ε! Ωστε, ο κόσμος έχει δίκιο, ε! Να με κατατράχει και να με βρίσκει! Τώρα θα βγω! Αφήστε τον κύριε Φασουλή, αυτό είναι δική μας δουλειά. Εσείς στο κάτω-κάτω δεν χάσατε τίποτα. Αλλά εγώ που όλο μου το καπιτάλι το δάνεισα χωρίς εγγύηση. Πάει, χάθηκα. Τι θα απογίνω? Κι εγώ, για πέστε μου που ξόδεψα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον υπηρετήσω καθώς νόμιζα πως ταιριάζει στη θέση του. Αχ, αυτός είναι ο χαμός μου. Τάχα εμείς! Εμείς που γεραστήκαμε με τον χειρότερο τρόπο! Τι θα πούν για μένα που έβαλα το σπαθί και την τιμή μου στην υπηρεσία ενός τυχοδιώκτη! Και για μένα που του αφιέρωνα σονέτο πάνω στο σονέτο σαν να ήταν ο μεγαλύτερος άρχοντας! Ναι, γελάτε, γελάτε! Αφού εσείς δεν χάσατε τίποτα! Αφού από εσάς δεν έκλεψαν τίποτα! Γρήγορα! Γρήγορα! Πού είναι ο άλλος ο κατεργάρης, πού είναι? Ψάχτε παντού! Ψάχτε να τους βρείτε! Α, σιγά! Ένα βήμα να κάνετε και σας έφαγα! Φοβερίζεις κιόλας, ε! Θα ρεις πως θα το σηκώσουμε κι αυτό, ε! Δικαιοσύνη! Δικαιοσύνη! Μάλιστα! Δικαιοσύνη ζητάμε! Δικαιοσύνη! Δικαιοσύνη! Κύριοι! Ακούσομεν την φωνήν της, διότι άλλος ουδέν εστιγενέστε. Η δικαιοσύνη απαγορεύει την χειροδικίαν και των πιθαναγκασμών. Δικαιοσύνη δεν σημαίνει αντεκδίκησιν. Summum ius, summa injuria. Η δικαιοσύνη είναι πλήρη σοφίας, η δε σοφία πλήρη τάξεως. Η τάξη σημαίνει λόγον, ο δε λόγος κανόνας δικονομίας. Όθεν καταθέσατε, κύριοι, τα σαγωγά σας, ότι πάσε θα περιληφθώ συν εν τη δικογραφία. Φρίκη, ακόμα μεγάλος η δικογραφία. Περιλαμβάνεται ήδη εν αυτή σωρία καταγγελιών. Εις ταύτας θα προσθεθώ σε όσε υποβάλλονται σήμερον. Αναλαμβάνω, κύριοι, την υπεράσπιση των συμφερόντων σας. Γράψατε, κύριε γραμματεύ, γράψατε. Ιδε ενάγοντες, ας προσέλθουν συν αναείς ή να καταθέσωση. Ας λείψει πολύ η ανακατοσούρα. Την ξέρουμε δά τη δικαιοσύνη σας. Να μην γράψεις τίποτα. Γιατί το μαύρο θα το βγάλει σε άσπρο και εμείς απομείνουμε χωρίς τα λεφτά μας και κατεργαρέοι χωρίς τιμωρία. Νέσκε. Πρώτα τα λεφτά μας και ύστερα η δικαιοσύνη. Άνδρες απέδευτοι, άνδρες αγενείς, τι φρονείτε περί δικαιοσύνης? Δεν αρκεί να κηρύσετε αυτού ζημιοθέντας. Απαιτείται να αποδειχθεί η δολία προαίρεσης των εναγωμένων. Απάτη και δόλος, δεν είναι ένθετο αυτό ως η κοινή αντίληψη φρονή. Εν περιπτώσει, καθήνε... Κότο! Γιατί στο τέλος θα πεις πως εμείς έχουμε άδικο. Τούτο δυνατόν να συμβεί, αν επιμείνετε αρνούμενοι την αλήθεια των γεγονότων. Καλό κι αυτό! Μας έκλεψαν, θέλει περισσότερη αλήθεια! Γίνεται πιο φανερή αδικία! Κλοπή και υπεξαίρεση δεν είναι έννοια ταυτόσιμη, πολλοδίτων απάτη και δόλος. Από τις Δωδεκαδέλτου μέχρι του Ιουστινιανού, του Τριβωνιανού, του Εμιλιανού και του Τριβερίανου. Όλο και όλο το ζήτημα είναι πως χάσαμε τα λεφτά μας. Και από τούτο κανείς δεν μας σώζει. Ο ντοτόρος τα είπε πολύ σωστά. Δείξετε εμπιστοσύνη και αφήστε να μπουν όλα στη δικογραφία. Γράψατε. Μάλιστα. Γράψατε λοιπόν, κύριε γραμματεύ. Γράψτε. Μια στιγμή. Μα αφήνετε να μιλήσω κι εγώ. Όχι. Βούλωστο κατεργάρι. Βούλωστο ξετσίποτε.
Εσύ θα μιλήσεις όταν δεν θα το έχεις όρεξη. Θα ομιλήσει εν καιρό το δέοντι, ότι πάντες ακούονται επακροατηρίο. Γράψατε, κύριε γραμματεύ, γράψατε. Σήμερον εν τη πολυτάφτη και εν έτη σωτηρίο. Αλλά θα ήτο ίσως σκοπιμότερον να προβόμεν προηγουμένως εις την απογραφήν των εν τη οικία κινητών. Αχ, δεν θα δει ανάπαυση αυτή η πένα. Ήτα δε να χωρίσομεν εις την κατάθεση εγγυήσεως παρά των εναγόντων ή να μη προσβληθεί η αξιοπιστία αυτών. 2.000 σκούδα αρκούσι και εμπράγματος εγγύησης δια της εκείνη του περιουσίας τι αυτών. Τι λες εκεί, εμείς 2.000 σκούδα. Θα έδινα καταβάλλητε 8.000, αλλά προκειμένου περί προσώπων ικανός αξιοπίστων, πάντοτε ενήργησα μεταφίδους. Βάστα, μη γράφεις άλλο και εμείς αυτά δεν τα χάφτουμε. Πώς, ούτω προσβάλλεται η δικαιοσύνη. Απαγγέλω κατηγορίαν επί αυτοδικία και αντιστάσει κατ' εκπροσώπου της δικαστικής αρχής εν διερασκήσει των καθηκόντων του. Αυτός ο άνθρωπος θα μας χαντακώσει. Είναι τρελός. Είπατε άνθρωπος και τρελός. Ομιλείτε με τα σεβασμού, παρακαλώ. Ομιλείτε με τα σεβασμού. Εμείς δε, κύριε γραμματεύ, γράψατε. Μάλιστα. Γράψατε ότι εγένετο και προσβολή διαλόγων. Καλά να πάθετε που δεν με ακούσατε. Μίλα λοιπόν, μίλα. Καθώς βλέπω αυτό είναι το καλύτερο. Τότε σταματήστε αυτόν τον άνθρωπο γιατί θα σηκώσει βουνά με τα χαρτιά του. Σταμάτα εσύ, σταμάτα, φτάνει πια. Άκουσες. Παράτα την πένα. Μη δίσβαλε το χειράσεβι. Κύριε καπετάνιο, δεν θα δούμε ωφέλεια από το σπαθί σου. Είναι και αυτό όργανο δικαιοσύνης. Κάντε μας τη χάρη και πάψτε να γράφετε. Ιδού εστί ωφελεί να πράττεις μετά λόγου. Διακόψετε, κύριε γραμματεύ. Προέκυψε ζήτημα προς διευκρίνηση. Τα διάδικα μέρη ας συζητήσω σε κατηδίαν. Εμείς δε χωρίσομεν εις την απογραφή των κινητών. Όχι. Πρόκειται περί τύπου μη δυναμένου να παρακαμφθεί. Θα γράψετε όταν έρθει η ώρα. Τώρα αφήστε με να μιλήσω με τους κυρίους. Αν εκ των λόγων σας μέλει να προκύψει οδήποτε απόδειξη, οφείλουμε να γράψουμε. Με κανένα τρόπο. Να μην γράψετε μηδένα γράμμα, αλλιώς δεν ανοίγω το στόμα μου. Αφήστε τον άνθρωπο τέλος πάντων να μιλήσει. Ωραία. Ακούστε τι έχω να σας πω. Γιατί κλαίγεστε? Επειδή χάσατε τα λεφτά σας? Ε? Και τι θέλετε? Να τα πάρετε πίσω? Ναι, αυτό είναι. Τα λεφτά μας γυρεύουμε. Τα λεφτά μας. Τότε ακούστε με. Από πού θα τα πάρετε, αν έτσι μόνοι σας κλονίζετε την εμπιστοσύνη που έχουν στον αφέντη μου και κάνετε αβόλετο το γάμο του με τη μοναχοκόρη του κυρίου Φασουλή? Να πάρει ο διάτανος, να πάρει. Πάντα μου προτίμησα να κάνω με κατεργάριδες παρά με κουτούς. Κοιτάξτε μωρέ τι καταφέρατε. Και πώς θα διορθωθούν τώρα τα πράγματα που ανακατέψατε τη δικαιοσύνη. Τι θα κερδίσετε αν μας ρίξουν στα κάτεργα, ε? Θα γίνει μονέδα στα χέρια σας στο μαλλί από το τομάρι μας. Θα γίνετε πιο πλούσιοι ή πιο τρανοί όταν εμείς θα είμαστε χαμένοι. Τι διαφορετικά που θα ήταν αν δεν μας βάνατε τρικλοποδιά στην πιο κρίσιμη στιγμή. Σήμερα κιόλας θα είχατε στο χέρι τα λεφτά σας με όλους τους τόκους. Αν καλά αυτοί οι τόκοι θα φτάναν να σας στείλουν στην κρεμάλα, αν η δικαιοσύνη δεν είχε ξεπέσει σε τούτους τους καλαμαράδες. Τώρα κάνετε ό,τι σας γουστάρει. Εγώ είπα ποιο είναι το συμφέρον σας. Οι ενάγοντες αμφιρέπουν. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως οι δύο ξένοι είναι έτσι παλιάνθρωποι που τους λέτε. Μα αυτός ο Κρισπίν είναι ικανός να τους τουμπάρει. Τι λες κι εσύ? Αν το καλοσκεφτεί κανείς. Εσύ πώς το βλέπεις? Λες πως σήμερα κιόλας θα βάνε στεφάνι ο αφέντης σου στη χιγατέρα του κυρίου Φασουλή. Και αν αυτός δεν του τη δώσει. Δεν είναι στο χέρι του. Η κόρη του κλέφτηκε με τον αφέντη μου. Τώρα το συμφέρον του κυρίου Φασουλή είναι να μην μαθευτεί πως η κόρη του πλανεύτηκε από έναν άνθρωπο χωρίς κοινωνική θέση που τον γυνικάει και η δικαιοσύνη. Αν είναι έτσι, εσύ τι λες? Ας μην κλονιζόμαστε από αυτά. Τούτος ο Μπερμπάντης είναι μάστορα στην ψευτιά. Έχεις δίκιο. Κόνεψα να τον πιστέψω. Δικαιοσύνη! Προσέξτε! Θα τα χάσετε όλα! Ας δούμε πρώτα. Κύριε Φασουλή, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Τι θέλεις? Ας πούμε πως εμείς δεν έχουμε αφορμή να παραπονεθούμε. Ας πούμε πως ο κύριος Λέανδρος είναι καλός και άξιος. Τι λες εκεί? Ας πούμε
πως η κόρη σου τον ερωτεύτηκε τρελάω στο σημείο να το σκάσει μαζί του. Το σώμα αυτό! Ποιος σαν διάνθρωπος! Μη χαλάς την καρδιά σου, μη χαλάς την καρδιά σου. Μια υπόθεση κάνουμε. Μη δες υπόθεση, μπορώ να το σηκώσω. Δείξε υπομονή, κύριε Φασουλή. Ας πούμε πως το κακό έγινε. Τώρα δεν θα ήσουν αναγκασμένος να παντρέψεις την κόρη σου με το... Να την παντρέψω! Καλύτερα έχω να τη σκοτώσω. Μην το βάλω στο νου μου. Εσείς βλέπω που το πάτε. Για να πάρετε πίσω τα λεφτά σας από την ταμπούρα τη δική μου. Όλοι σας είστε μπερμπάντιδες. Βάζετε τα λόγια σου, πρόσεχε. Όταν είσαι εσύ μπροστά, δεν μιλούν για μπερμπάντια. Καλά το πες, καλά. Μπερμπάντιδες. Μπερμπάντιδες. Τα κάματε πλακάκια, για να μου αρπάξετε το βιός μου. Μα δεν θα σας πετύχει, Δεν θα σας πετύχει. Μη ενοχλήστε, κύριε Φασουλή, διότι αν και ούτε παρετηθώ σε εισαγωγής, η δικογραφία παραμένει. Ουδέν. Ουδέν των διαλαμβανομένων εν αυτή εξαφανίζεται. Ακούστε με, πεντήκοντα αποδεδειγμένα αδικήματα ευρίσκονται εδώ καταγεγραμμένα. Και εις άριθμα άλλα, αγαπητοί κύριοι, και εις άριθμα άλλα ουδενιάς χρήζοντα αποδείξεων. Τώρα, Κρισπή, τι έχεις να πεις? Πως όλα αυτά τα αδικήματα που λέει ο κύριος Δοτόρος είναι τα ίδια με τα τωρινά. Χαμένα λεφτά που κανένας ποτέ δεν θα τα πάρει πίσω όσο εμείς είμαστε πανί με πανί. Α, όχι, όχι, όχι. Εγώ θα εισπράξω πάνω ό,τι μου ανήκει ενεργών κατανόμων. Τότε εισπράχτε το από εκείνους που μας κυνηγούν. Γιατί εμείς για να πληρώσουμε δεν έχουμε άλλο από τα τομάρια μας. Τα δικαστικά δικαιώματα είναι ιερά. Προς διασφάλιση δε αυτών θα κατάσχομεν πάνω ό,τι ευρίσκεται εν τη οικία τα φως. Αυτά είναι για να πάρουμε κάτι κι εμείς. Αυτό να ακούγεται, αλλιώς. Γράψετε! Γράψετε, παρακαλώ, κύριε γραμματεύ, γράψετε! Όταν όλοι ομιλώσει νομού, η συνεννόηση καθίσταται ανέφικτη. Όχι, 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 μη γράφεις, μη γράφεις. Ακούστε, ακούστε εδώ, κύριε Ντοτόρο. Αν σας μετρήσουν στο χέρι μια και καλή, χωρίς να γράφετε τόσα πολλά τα, πώς τα λέτε, τα λαδώματα. Δικαστικά δικαιώματα. Α, το ίδιο είναι. Τι θα λέγατε? Εν και αυτή περιπτώσει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ο αφέντης μου μπορεί να γίνει σήμερα πλούσιος και δυνατός αν ο κύριος Φασουλής στέρξει να του δώσει την κόρη του. Η κοπέλα είναι μοναχοθυγατέρα. Λοιπόν, αν ο αφέντης μου την παντρευτεί, βάνει στο χέρι και το λαβαίνετε. Εξεταστέων. Εξεταστέων. Τι σου είπε, τι απόφαση παίρνεις? Ο κύριος δεν είναι ευήθης. Δείκνυται δε γνωρίζων των νόμων. Λαμβανομένου υπόψη ότι η επενεκτήσα ημίν ζημία είναι χρηματική και ότι παν αδίκημα δυνάμενον να επανορθωθεί περιέχει εν τη επανορθώσει την δικαιωτέραν τιμωρίαν, λαμβανομένου υπόψη ότι εν το πρωτογόνο δικαίω γεγραπτέ οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, ουχή δε οδόντα αντί οφθαλμού ή οφθαλμών αντί οδόντος, ασφαλώς συνάγεται, λέω, εν τη προκειμένη περιπτώση, σκούδων αντί σκούδου. Ο εναγόμενος δεν σας αφήρεσε την ζωή, άρα δεν δικαιούστε να απαιτήσετε την ειδική του προς αποζημίωση. Δεν σας προσέβαλεν εις την τιμή σας, άρα δεν δικαιούστε να διασύρετε την ειδική του. Η ισότης είναι υπερτάτη δικαιοσύνη. Εκουιτάς γιουστίτια μάγκνα εστ. Και από τον πανδεκτών μέχρι του Τριβωνιανού και του Εμιλιανού Τριβεριανού. Κόφτο! Αν αυτός μας πληρώσει... Φτάνει να μας πληρώσει και τι κουταμάρες είναι αυτές. Και πού θα βρει τα λεφτά να σας πληρώσει? Είναι ώρα για πασάρια. Είναι και παρά είναι. Όλοι σας έχετε συμφέρον να σωθεί ο αφέντης μου και έτσι να σωθείτε. Εσείς οι δυο για να πάρετε πίσω τα λεφτά σας. Ο κύριος Δοτόρος για να μην χάσει τους κόπους που έκαμε να σηκώσει βουνό τούτο της Σοφίας. Ο κύριος καπετάνιος, επειδή όλοι τον ξέρουν φίλο του αφέντη μου και δεν συμφέρει στη γενναιότητά του να κουβεντιάζονται τα πάρε δώσε του με έναν τυχοδιώκτη. Ελόγου σου, κύριε Αρλεκίνο, επειδή οι διθυράμβοι σου θα έχαναν όλοι τους την αξία αν μαθεύονταν πως τους χρησιμοποίησες έτσι άσχημα. Και εσύ, κύριε Φασουλή,
Παλιέ μου φίλε, επειδή η κόρη σου είναι ενώπιον Θεού και ανθρώπων σύζυγος του κυρίου Λέανδρου. Ψέματα! Ψέματα! Αδιάντροπε! Αδιάντροπε, ε! Τότε εμπρός! Εμπρός! Τι χασομεράτε! Καταγράψετε ό,τι βρίσκεται μες στο σπίτι! Γράφτε! Γράφτε κι ας είναι και οι κύριοι από εδώ μάρτυρες! Εμπρός λοιπόν! Αρχίστε από αυτό εδώ το δωμάτιο! Η Σίλβια! Η Σίλβια! Μαζί! Οι δυο τους! Οι δυο τους! Οι δυο τους! Ώστε είναι αλήθεια, ε! Όλοι εναντίον μου, ε! Και η γυναίκα μου και η κόρη μου μαζί τους, ε! Όλοι συναμάξησαν για να με ληστέψουν. Πιάστε αυτόν τον άνθρωπο! Αυτές τις γυναίκες, ε! Πιάστε! Πιάστε αυτόν τον απατεώνα! Αλλιώς εγώ ήδη... Είσαι τρελός, κύριε Φασουλή! Κύριε Φασουλή, κύριε Φασουλή! Η κόρη σου, κύριε Φασουλή, ήρθε εδώ με τη συνοδεία της κυρίας Σιρήνας επειδή με νόμιζε βαριά πληγωμένο. Εγώ ο ίδιος έτρεξα να φέρω τη γυναίκα σας για να την πάρει πίσω στο σπίτι σας. Η Σίλβια ξέρει σήμερα ποιος είμαι. Ξέρει όλη μου τη ζωή. Ζωή γεμάτη αθλειότητες, απάτες, ποταπότητες. Και είμαι βέβαιος πως από το ερωτικό μας όνειρο δεν μένει τίποτα πια στην καρδιά της. Πάρτε την από εδώ, κύριε Φασουλή. Πάρτε την. Εγώ σας το ζητώ προτού παραδοθώ στη δικαιοσύνη. Η τιμωρία της κόρης μου είναι δική μου δουλειά. Όσο για σένα, κάστε το λέω! Κάστε τον! Πατέρα, αν δεν τον σώσετε, αυτό θα είναι ο θάνατός μου. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ πάντα. Τώρα περισσότερο παρά ποτέ. Επειδή η καρδιά του είναι ευγενική, γι' αυτό στάθηκε τόσο δυστυχισμένος και να μπορούσε να με κάνει δική του με τα ψέματα, δεν το καταδέχτηκε. Σώπα! Σώπα τρελή! Τρελή και αδιάντροπη! Αυτή είναι η ανατροφή μου, σούδα και η μάνα σου, ε! Το κούφιο της κεφάλι και οι φαντασίες της τα κάνουν τα μυθιστορήματα. Όλα είναι προτιμότερα παρά να παντρευτεί η κόρη μου έναν άντρα σαν και σένα και να δυστυχέψει σαν τη μάνα της. Σε τι με ωφέλησαν εμένα τα πλούτια, ε! Καλά, κύριε Φασουλή, σε τι ωφελούν τα πλούτη δίχως τον έρωτα! Σε τι ωφελεί ο έρωτας δίχως τα πλούτη! Κύριε Φασουλή, το φρονιμότερο είναι να τους νυμφεύσετε! Βάλτε στο νου σας πως όλα αυτά θα μαθευτούν στην πόλη! Βάλτε στο νου σας πως όλος ο κόσμος θα είναι με το μέρος! Κι εμείς, κύριε Φασουλή! Δεν θα το βαστάξουμε να ζωρίσει την κόρη σου. Και θα πιστοποιηθεί, ακούστε με, θα πιστοποιηθεί εν τη δικογραφία ότι ευρέθη εν ταύτα, αλλά ομού με ταυτού. Για σταθείτε. Του αφέντη μου δεν του λείπουν παρά τα λεφτά. Στην ευγένεια κανείς δεν του παραβγαίνει. Τα εγγόνια σας θα είναι αληθινοί υπότες, εξών αν νοιάσουν του παππούλη τους. Αλλιώς όλοι θα πέσουμε επάνω σου και θα βγουν στη φόρα τα κατορθώματά σου. Και τίποτα δεν θα κερδίσεις. Σας συγκεντρεύει και μια κυρία συγκινημένη από τον αληθινό έρωτα που είναι τόσο σπάνια στον καιρό μας. Αχ, μοιάζει με μυθιστόρημα. Πάψε, είπα. Ας παντρευτούν, είπα. Και κακώς την κεφαλή τους. Μα την κόρη μου εγώ την αφήνω άπρικη και την αποκληρώνω. Μάλιστα, την αποκληρώνω. Και την περιουσία μου τη σκορπίζω στους ανέμους. Κάνε παρά να τη βάλεις στο χέρι του τόσο αγκύρτης. Κύριε Φασουλή, αυτό δεν θα το πράξετε, κύριε Φασουλή. Τι σαχλαμάρες είναι αυτές, κύριε Φασουλή. Ούτε να το σκέφτεσαι καθόλου. Τι θα πει ο κόσμος. Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Όχι, πατέρα μου. Εγώ είμαι που αρνούμαι να δεχτώ οτιδήποτε από σένα. Θα μοιραστώ την τύχη του άντρα μου. Έτσι όπως είναι τον αγαπώ. Και μόνο έτσι μπορώ να δεχτώ την αγάπη σου. Τι λέγουσιν.
εμοράνθησαν. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Θα τα δεχτείτε όλα. Θα είστε ευτυχισμένοι και θα είστε πλούσιοι. Η κόρη μου φτωχιά και στερημένη. Αυτός ο άνθρωπος είναι δίμιος. Συνεχίζετε πως ο έρωτας είναι τρυφερό παιδί και δεν αντέχει στις στερήσεις. Άπαγε της βλασφημίας. Ο κύριος Φασουλής, ο κύριος Φασουλής θα υπογράψει εδώ πάρα αυτά. Ακούστε με, πράξην γενναίας πρικοδοτήσεως, ως αρμόζει βέβαια εις πρόσωπον της κοινωνικής του θέσεως και πατέρα μάλιστα φιλόστοργων. Γράψατε κύριε γραμματέ, γράψατε παρακαλώ ότι εις τούτο ουδής έχει αντίρρηση. Γράψε. Εμείς δε νεαροί ερωτευμένοι, καταδεχτείτε τον Πλούτον ότι δεν αρμόζει να υπερβάλλετε εις ευτυχίαν ή της ουδέν ωφελεί. Θα δούμε τα λεφτά μας. Ποιους λέει όχι, αλλά πρέπει πρώτα να δηλώσετε πως ο κύριος Λέανδρος δεν σας απάτησε ποτέ. Κοιτάξτε πως θυσιάζεται για χατήρι σας και πως θέργει να δεχτεί τα πλούτη που αποτροπιάζει την ψυχή του. Πάντα, πάντα τον είχαμε εμείς για αληθινό υπότι. Πάντα μας. Όλοι μας πάντα του είχαμε μας τυφλή εμπιστοσύνη. Α, ναι. Και πάντα θα τον υποστηρίζουμε. Και τώρα κύριε Ντοτόρο, αυτή τη δικογραφία θα βρούμε άραγε χώμα αρκετό να τη θάψουμε. Έχω προνοήσει περί τούτου. Αρκεί να μεταφέρω την στίξην εις ορισμένην φράσιν. Ακούστε, ένα κόμμα παρεντιθέμενο μεταξύ δύο λέξεων. Αντιστρέφει το νόημα. Αξιοθαύμαστο κόμμα. Ολοτρευτό κόμμα. Δαιμόνιο της δικαιοσύνης. Χρησμέ του νόμου. Τέρας της δικονομίας. Ήδη επαφίεμαι εις την μεγαλοδορίαν του κυρίου σου. Μην έχεις έγνοια. Κανένας δεν ξέρει καλύτερα από σένα πόσο τα λεφτά μπορούν να αλλάξουν έναν άνθρωπο. Εγώ είμαι που το έγραψα και το ξέγραψα εκείνο το κόμμα. Ώσπου να βρούμε τίποτα καλύτερο, πάρε αυτή την καδένα. Είναι μαλαματένια. Μονάχα! Μονάχα! Δεν ακούσουμε. Θα θέσω έναν όρο. Αυτό το τετερχάρι να πάψεις να τον έχεις στην υπηρεσία σου. Δεν χρειάζεται να το γυρέψεις, κύριε Φασουλή. Θα ρίξεις πως είμαι τόσο φτωχό σε φιλοδοξία όσο ο αφέντης μου. Αχ, Κρισπίν, θέλεις να με παρατήσεις, ε? Θα λυπηθώ πολύ να σε αποχωριστώ. Μη λυπηθείς, γιατί σε τίποτα πια δεν μπορώ να σε υπηρετήσω. Μαζί με μένα πετάς και το πετσί του παλιού ανθρώπου. Τι σου είχα πει? Πως το συμφέρον τους ήταν να μας σώσουν. Πίστεψέ το. Για να πας μπροστά, καλύτερο είναι να δημιουργείς γύρω σου συμφέροντα παρά συμπάθειες. Γελιέσαι, γελιέσαι, γιατί χωρίς τον έρωτα της Σίλβιας δεν θα είχα σωθεί. Κι είναι μικρό συμφέρο έρωτας. Πάντα μου αναγνώρισα στα ιδανικά το μερτικό τους. Και τώρα η φάρσα τέλειωσε. Όπως τις φάρσες της ζωής, που σκεντούνται στις κούκλες, τις κουνάνε όπως τους ανθρώπους, σπέγγι χοντροί, που είναι τα συμφέροντα, οι απάτες και τα πάθη. Άλλοι τις τραβούν από τα πόδια και τις οδηγούν σε περιπέτειες θλιβερές. Άλλοι τις τραβούν από τα χέρια, που ανεβοκατεβαίνουν με δυσκολία, αλλά παλεύουν με λύσα, κλέβουν και σκοτώνουν με πανουργία. Όμως, ανάμεσα από τους πάγους, καμιά φορά κατεβαίνει στην καρδιά από τον ουρανό ένα ψηλό νήμα, κλωσμένο θαρρής από φως του ήλιου και της σελήνης. Το νήμα της αγάπης, που κάνει τους ανθρώπους το ίδιο όπως τούτες τις κούκλες που τους μιμούνται, να μοιάζουν με θεούς. Το μέτωπό μας το αγγίζουν τότε φέγγει αυγινά. Αναφτεριάζει η καρδιά μας και νιώθουμε πως δεν είναι όλα φάρσα μέσα στη φάρσα, αλλά υπάρχει και κάτι θεϊκό μέσα στη ζωή μας. Κάτι αληθινό και αιώνιο, που αυτό δεν τελειώνει όταν η φάρσα τελειώνει.
Ακούσατε το έργο «Τα δημιουργημένα συμφέροντα» του Ιάκυνθου Μπεναβέντε σε μετάφραση Παντελή Πρεβελάκη. Έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι ηθοποιοί Ντάνης Κατρανίδης, Κρισπίν, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Λέανδρος, Δημήτρης Αθανασόπουλος, Ξενοδόχος, Δημήτρης Χρυσομάλης, Αρλεκίνος, Νίκος Λυκομήτρος, Καπετάνιος, Δημήτρης Δουνάκης, Καμαριέρης, Μπέτη Βαλάση, Σιρίνα, Κλεός Κουλούδη, Κολομπίνα, Κόκα Στυλιανού, Λάουρα, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ρισέλα, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Κύριος Φασουλής, Δίνα Κόνστα, Κυρία Φασουλή, Άννα Αδριανού, Σίλβια, Δημήτρης Ζακυνθινός, Πανταλόνε, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Ντοτόρος. Η μουσική επιμέλεια ήταν της Έλλης Σολομονίδη Μπαλάνου. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Νίκου Χανιώτη. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Κώστα Μπάκα.